δεν το αντέχω. Να μη σε έχω, να μένω μόνος στο πουθενά. Φαίνεται πραγματικά απίστευτο μετά από τόσους πολλούς μήνες. Ξεκινήσαμε οντισιόν από τον Νοέμβριο και φτάσαμε εδώ, Ιούνιο, μέσα στο κατακαλό καιρό, στον τελικό του Super Idol. Κούραση πολύ, αλλά. Κούραση πολύ, πώς αισθάνεσαι, Σταυρό? Σου είπα, κούραση πολύ, αλλά την ευχαριστιόμαστε. Είναι από την κούραση που χαίρεσαι να την περνάς. Θέλω να μου πεις και εσύ και η Τάντα, με απόλυτη ειλικρίνεια, αν περιμένατε ότι θα είστε εδώ απόψε. Όχι. Τάντα. Όχι, δεν το περίμενα. Αλήθεια. Όταν έφτασες στη δεκάδα, την τελική δεκάδα του Super Idol, ναι, δεν ένιωθες ότι πας καλά? Όχι. Εγώ... Δεν είχατε περάσει ποτέ απέναντι στον καναπέ, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, δεν ήξερα. Μπορούσα να έχει περάσει εκεί, αλλά δεν έγινε αυτό και είμαι εδώ. Σταυρό. Εγώ ένιωθα έτσι λίγο άγχος θα μπω στη δεκάδα, γιατί στην αρχή όπως φαινόταν ζητούσαν κάτι άλλο. Όταν μπήκα στη δεκάδα και ερμήνευσα ένα-δυο τραγούδια και άκουγα καλές κριτικές από την Κριτική Επιτροπή και έβλεπα ότι ο κόσμος αγαπά αυτό που κάνω, πίστευα ότι θα είμαι εδώ, αλλά πάντα έδινα τον εαυτό μου τη συγκεκριμένη βραδιά και δεν έλεγα ότι θα περάσω παρακάτω. Παιδιά, για άλλη μια φορά, επειδή φτάνουμε πολύ ωριακά στο τέλος, σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία και στους δύο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γελάσει λίγο το χιλάκι μας τώρα. Στην προσπάθειά μου να καταστρέψω την Κριτική Επιτροπή, αν και αυτή δεν καταστρέφεται με τίποτα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έμπαινα στα Learjet που έκλεινε ο Ψινάκης, στις λιμουζίνες από εδώ και από εκεί μεταμφιεζόμουν, αυτοί δεν χαμπάριαζαν τίποτα. Για να δούμε το βίντεο. Πόσο λίγο με ξέρουν. I met her at a party. She looked cool and naughty. Eating apple toddy. A climbing up a... Come on and do the conga. Listen to my song. You can sing a longer. And dance the night away. Come on and do the conga. Πόσο λίγο με ξέρουν. Γιατί το άλλο το έχεις από τη φύση σου. Τη φωνή την έχεις την πολύ καλή από τη φύση σου. Τα ξένα τραγούδια το λες καταπληκτικά. Τα ελληνικά θέλει λίγο ακόμα δουλειά. Όσο για εσένα, Σταύρο μου, συγχαρητήρια. Και πραγματικά ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα ήταν τιμή μου να μου επέτρεψε να ασχοληθώ μαζί σου. Μεγάλη μου τιμή. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα 5.000 παιδιά περίπου που συμμετείχαν στο Super Idol. Μπράβο γιατί είχαν το τσαμπουκά να κυνηγήσουν τον ήρωά τους. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα 10 παιδιά της δεκάδας. Και οι 10 είστε νικητές που φτάσατε μέχρι εδώ μέσα από έναν πάρα πολύ δύσκολο διαγωνισμό. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Έχουμε όλη την αγωνία μας να μάθουμε και από ό,τι μαθαίνουμε είναι thriller όντως βραδιά, όπως είπε η Έλενα. Είστε και δύο πολύ μεγάλοι νικητές που βγήκατε μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλο σε εσάς και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κριτές μας. Κάνε χώρο λίγο και για μένα. Μεγάλε, αμέσως την άρπαξες. Αν δεν το καταλάβατε, ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε την Κριτική μας Επιτροπή. Υπέροχο αυτό. Και οι δύο είναι πραγματικά υπέροχοι. Άκου που σου λέω, υπέροχοι. Αλλά ένας ή μία θα γίνει το απόλυτο Super Idol, παιδιά. Το χειροκρότημά σας για τον Σταύρο και την Τάντα. Την Τάντα και τον Σταύρο. Αυτοί ήταν λοιπόν οι δύο μεγάλοι φιναλείς. Οι δύο νικητές του Super Idol.
ίσα που προλαβαίνετε να ψηφίσετε. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, δείτε αυτό το βίντεο και κάντε το αμέσως. Μη με ξυπνάς και τρελαθώ. Πρέπει ξανά να ονειρευτώ. Φαίνεται πραγματικά απίστευτο μετά από τόσους πολλούς μήνες. Ξεκινήσαμε οντισιόν από τον Νοέμβριο και φτάσαμε εδώ, Ιούνιο, μέσα στο κατακαλό καιρό, στον τελικό του Super Idol. Κούραση πολύ, αλλά. Κούραση πολύ, πώς αισθάνεσαι, Σταυρό? Σου είπα, κούραση πολύ, αλλά την ευχαριστιόμαστε. Είναι από την κούραση που χαίρεσαι να την περνάς. Θέλω να μου πεις και εσύ και η Τάντα, με απόλυτη ειλικρίνεια, αν περιμένατε ότι θα είστε εδώ απόψε. Όχι. Τάντα. Όχι, δεν το περίμενα. Αλήθεια. Όταν έφτασες στη δεκάδα, την τελική δεκάδα του Super Idol, ναι, δεν ένιωθες ότι πας καλά? Όχι. Εγώ... Δεν είχατε περάσει ποτέ απέναντι στον καναπέ, γι' αυτό το λόγο. Δεν ήξερα. Μπορούσα να έχει περάσει εκεί, αλλά δεν έγινε αυτό και είμαι εδώ. Σταυρό. Εγώ ένιωθα έτσι λίγο άγχος αν θα μπω στη δεκάδα, γιατί στην αρχή, όπως φαινόταν, ζητούσαν κάτι άλλο. Όταν μπήκα στη δεκάδα και ερμήνευσα ένα-δυο τραγούδια και άκουγα καλές κριτικές από την Κριτική Επιτροπή και έβλεπα ότι ο κόσμος αγαπά αυτό που κάνω, πίστευα ότι θα είμαι εδώ, αλλά πάντα έδινα τον εαυτό μου τη συγκεκριμένη βραδιά και δεν έλεγα ότι θα περάσω παρακάτω. Παιδιά, για άλλη μια φορά, επειδή φτάνουμε πολύ ωριακά στο τέλος, σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία και στους δύο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γελάσει λίγο το κιλάκι μας τώρα. Στην προσπάθειά μου να καταστρέψω την Κριτική Επιτροπή, αν και αυτή δεν καταστρέφεται με